Ειδικά από το απόγευμα και μετά, και δεν ξέρω αν τα λέω καλά, κύριε Χριστοδούλου, και καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά και σε εσάς. Περιμένουμε νέα αλλαγή του καιρού, καθώς τώρα έχουμε ένα διάλειμμα ουσιαστικά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά χθες το βράδυ με αρκετές βροχές. Περιμένουμε μια αλλαγή του καιρού με αρκετά έντονα φαινόμενα. Βροχές, άνεμοι, χιόνια. Δώστε μας την εικόνα. Ναι. Θα συμφωνήσω περίπου μαζί σας, ενώ ναι, είχαμε πολλές βροχές χθες το βράδυ. Δεν περιμένω τις ίδιες έντασης βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας που μας έρχεται. Ωστόσο, θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους κατά τη διάρκεια της νύχτας, που τοπικά μπορεί να φτάνουν μέχρι τα 7 μποφόρα. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό της νύχτας που μας έρχεται. Και αυτοί οι ανέμοι θα κρατήσουν μέχρι, θα έλεγα, το μέσο του αυριανού πρωινού. Ωστόσο, θα έχουμε κατά διαστήματα και κάποιες βροχές, ενώ δεν αποκλείεται και καταιγίδα. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τις ίδιες έντασης και διάρκειας κυρίως που είχαμε χθες το βράδυ. Θερμοκρασία απόψε 9 βαθμούς στο εσωτερικό, 14 στα δυτικά, 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Θα έλεγα πιο ψηλές από την χθεσινή νύχτα, λόγω των ανέμων που θα πνέουν απόψε. Για τις επόμενες μέρες και πάλι περιμένουμε κάποιες βροχές έτσι, κατά διαστήματα χωρίς να αποκλείει κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Μεγαλύτερη ένταση βροχοπτώσεων και καταιγίδων θα έλεγα τη Δευτέρα, όπου θα μας επηρεάσει ένα νέο βαρομετρικό και αυτό μας επηρεάζει. Άρα ουσιαστικά, για να τα βάλουμε λίγο κάτω κύριε Χριστοδούλου, μέχρι την Κυριακή έχουμε αύριο αρκετούς ανέμους. Οι άνεμοι ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 7 μποφόρ. Ακριβώς, από βροχές και καταιγίδες, όχι στη διάρκεια της έντασης τις οποίες έχουμε ζήσει χθες το βράδυ, αλλά ίσως και τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι την Κυριακή περίπου αυτό το σκηνικό και από Δευτέρα μας λέτε περισσότερες βροχές από ό,τι ακούω. Ακριβώς, από Σαββάτο βράδυ προς Κυριακή θα μας επηρεάσει ένα νέο βαρομετρικό. Έτσι ώστε τη Δευτέρα θα έχουμε αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές και καταιγίδες, κυρίως θα έλεγα μετά το μεσημέρι. Για το χιόνι να πούμε ότι περιμένουμε όλες τις μέρες στα ψηλότερα ορεινά, ωστόσο Σαββάτο βράδυ και Κυριακή ενδεχομένως να έχουμε χιονόπτωση και πιο χαμηλά, θα έλεγα στα ορεινά, περίπου από 1000-1200 μέτρα και πάνω. Έχουμε κάποια στοιχεία για την χθεσινή βροχόπτωση, πού έβρεξε περισσότερο και την ένταση της βροχής? Δεν τα έχω ακόμη τα επίσημα στοιχεία μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι η επαρχία Πάφου δέχτηκε την περισσότερη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χριστοδούλου. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την κατάσταση.